συνέχεια στο road trip. Αφήνουμε πίσω μας τη Σεβίλη και κατευθυνόμαστε προς Βαλένθια. Θέλαμε να περάσουμε από τη Γρανάδα, αλλά οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν, 43 βαθμούς Κελσίου, δεν μας το επέτρεψαν. Οπότε πάμε προς Βαλένθια που έχει καλύτερη θερμοκρασία, γύρω στους 30 βαθμούς. Γύρω στα 700 χιλιόμετρα είναι το ταξίδι. Και αν αντέξουμε, μπορούμε να πάμε και ακόμα παρακάτω. Βλέπουμε και τη Villarreal. Πάμε να δούμε το γήπεδο της Villarreal, το El Madrigal. Νομίζω κεράμικα του λένε κιόλας το γήπεδο. Εστάντιο κεράμικα. Το οποίο και αυτό να κατασκευάζεται τώρα, δεν θα το δούμε δηλαδή, δεν θα το επισκεφτούμε, αλλά θα το δούμε τουλάχιστον απ' έξω. Και θα κάνουμε και μία βόλτα στην πόλη. Μία σύντομη βόλτα, γιατί έχουμε αρκετά χιλιόμετρα ακόμα πάλι σήμερα. Θα φτάσουμε Γαλλία, θα σταματήσουμε στο ΣΕΤΑ. 600 χιλιόμετρα πρέπει θα οδηγήσουμε. Χθες οδηγήσαμε 730. Να το El Madrigal, φάνηκε. Αυτό είναι. Ανακατασκευάζεται το γήπεδο. Αυτό είναι το El Madrigal απ' έξω. Είμαστε άτυχοι που δεν μπορούμε να το δούμε. Δεν είναι για ένα σύγχρονο γήπεδο, φαίνεται παλιό γήπεδο. Κλασική πίνουν. Κλασική πίνουν, πυραρία είναι εδώ. Πρέπει να όποιος ξέρει. Μπάρο. Ίσως μπορούσαμε να σταματήσουμε κάπου. Έτσι θα γίνει το γήπεδο, όλο κίτρινο γύρω γύρω. Να και το γήπεδο από την άλλη πλευρά. Γίνονται έργα ανακατασκευής και σε αυτό το γήπεδο. Δεν θα μπορέσουμε να το δούμε. Αλλά σας το δείχνω. Γίνει πολύ όμορφο αυτό το γήπεδο. Έχω δει τα σχέδια. Περπατάμε γύρω γύρω από το γήπεδο. Στο Villarreal είναι ένα χωριό και νομίζω το Χωριοκομόπουλο είναι και από ό,τι έχω ακούσει, έχω διαβάσει, η χωρητικότητα του γηπέδου είναι όσο και η πόλη στην οποία βρίσκεται. Και πάντα είχα την εξής απορία. Επειδή πάντα είναι γεμάτο το γηπέδο, όταν παίζει η ομάδα, όλοι οι κάτοικοι πάνω στο γηπέδο, όλοι οι κάτοικοι αυτής της πόλης. Ζωντανή πόλη. Villarreal. Πίνω από το πρωί μπύρες. Να βρούμε να φάμε τίποτα, αν υπήρχε ένα μίνι μάρκετ της πλάκας. ΣΕΤΑ στη Γαλλία, γύρω στα 600 χιλιόμετρα οδήγηση είναι. Είμαστε σε ένα χωριό λίγο έξω από την Τζιρόνα. Πέρα υπάρχουν αρκετά αγριογορούν, όπως φαίνεται και εδώ πέρα στο κυκλικό κόμβο. Σταματήσαμε για να βάλουμε πετρέλαιο, να γεμίσουμε και να συνεχίσουμε το ταξίδι μας για Γαλλία. Και δεξιά βλέπουμε και ένα μεγάλο εργοστάσιο εδώ από την Nescafé. Αφού αυτοί δεν πίνουν τέτοιο καφέ, γιατί δεν το φέρω στην Ελλάδα.
και επιστρέφουμε Γαλλία. Επιστρέφουμε Γαλλία από την πλευρά πλέον της Ισπανίας. Και μπήκαμε Γαλλία. Αυτή είναι η Γαλλία, ναι. Εν τω μεταξύ, από, από τη Σεβίλη μέχρι εδώ, 0 διόδια. Δεν πληρώσαμε διόδια καθόλου σε όλη την Ισπανία. Σε όλο το γύρο της Ισπανίας πληρώσαμε μόνο 10 ή 18 ευρώ διόδια. Λίγα. Στο Μπιλμπάο. Μόνο πάνω στο Μπιλμπάο, ναι. Αυτό ήταν πολύ ευχάριστο. Την πρώτη φορά που είχαμε έρθει είχαν διόδια αρκετά. Τώρα δεν έχω διόδια. Τα πρώτα διόδια από την πλευρά τώρα μέσα στη Γαλλία ερχόμενοι από Ισπανία. Σε όλη την Ισπανία, όπως είπαμε, δεν υπήρχαν καθόλου διόδια. Μόνο πάνω στο Μπιλμπάο. Κάναμε γύρω πάνω από 2.000 χιλιόμετρα και πληρώσαμε μόνο γύρω στα 10-15 ευρώ. Δεν θα πάρουμε μάλλον ticket. Και θα πλέσουμε σε κάποια λέξη εδώ. Πλησιάζουμε στο ΣΕΤΕ, στη Γαλλία. Πολύ όμορφη είναι.